ω ιδιαίτερα επικίνδυνο έκριναν οι μηχανικοί από το κλιμάκιο που έλεγξε το κτίριο τη Δημοτική Πινακοθήκη στον μπροστινό μπαλκόνι επί τη οδού Κοραή, που υπέστη ζημιέ από το σεισμό των 5,3 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ. Ο χώρο μπροστά στην είσοδο έχει ήδη αποκλειστεί και όπω επισημάνθηκε στου εργαζόμενου, θα πρέπει πρώτα να γίνουν οι εργασίε και στη συνέχεια να επιτραπεί εκ νέου η είσοδο. Όπω ανέφερε η υπεύθυνη τη πινακοθήκη Κλεοπάτρα Εξάρχου, η είσοδο θα γίνεται από παράπλευρη πόρτα που έχει ήδη ανοίξει και με ενημέρωσαν ότι έκαναν έλεγχο σε όλο το κτίριο. Δεν παρατήρησαν ρογμές ή κάποια άλλα επικίνδυνα φαινόμενα. Εκείνο που παρατηρήθηκε είναι μία ε, ρογμή και μία κάμψη, ένα γύρισμα του μπροστινού ε, μπαλκονιού και του πίσω λιγότερου και επειδή στηρίζονται και σε σιδερένιες λάμες το κτίριο είναι παλιό, μετράει σχεδόν περισσότερο από έναν αιώνα με ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να το σημειώσουν ως ιδιαίτερος επικίνδυνο να κλειστεί η, πόρτα, η κεντρική πόρτα εισόδου της πινακοθήκης και να δημιουργήσουμε μια δεύτερη είσοδο. Εμείς έχουμε ευτυχώς δεύτερη είσοδο και έχουμε, έχουν βάλει τα συνεργεία του Δήμου τις σχετικές κόκκινες κορδέλες επικινδυνότητας και όλη τώρα η κίνηση της Πινακοθήκης, επειδή έχουμε και τα Εγγένεια αύριο, αλλά έτσι και αλλιώ είμαστε ανοιχτοί κάθε μέρα, γίνεται από την ακριβώς πλαϊνή πόρτα που είναι ασφαλής. τώρα πότε θα γίνουν οι επισκευέ και όλα αυτά. Αυτά θα τα ενημερωθούμε προφανώ και από την υπηρεσία μα, από το Δήμο, αλλά ίσω και από τα συνεργεία ελέγχου που έχουν γίνει. Κλειστό ωστόσο παραμένει το Δημοτικό Μουσείο στο τζαμί του Ασλάμ Πασά, καθώ οι εργαζόμενοι διαπίστωσαν ρογμέ στο εσωτερικό του κτίριου και με δεδομένο και το πρόβλημα στατικότητα στον Μιναρέ, που έχει επισημανθεί εδώ και χρόνια, περιμένουν τη διενέργεια του ελέγχου, που μέχρι το μεσημέρι δεν είχε πραγματοποιηθεί. Είναι κλειστό, ε, διότι εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα κτίριο από το 1618. Ε, μπορεί να υπάρχει κάτι, μπορεί και να μην υπάρχει. Οι συνάδελφοι που μπήκανε την ημέρα του σεισμού ε, είδανε κάποια λίματα να έχουν πέσει. Έχουμε έτσι και αλλιώς θέμα με τον ε, Μιναρέ. Ε, δεν ρισκάρουμε να στείλουμε το, τους συναδέλφους να εργαστούν και οι ίδιοι βέβαια αρνούνται. Ε, αφού όμως θα έχουμε την ε, αυτοψία τότε θα σας ενημερώσουμε αν θα γίνει επισκέψιμο στη συνέχεια. Νωρίς το πρωί ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στις αθλητικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας του ΠΕΑΚΗ και συγκεκριμένα στο στάδιο Ζωσιμάδες, στο κολυμβητήριο και στο κλειστό γυμναστήριο του ΕΑΝΚΗ, καθώς επίσης και στο Πανυπηρωτικό. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στου ζωσημάδε καθώ την Κυριακή αναβλήθηκε ο αγώνα του Πα με τον Λεβαδιακό, ενώ την προσεχή Κυριακή είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση του Πα με τη Λάρισα που θα διεξαχθεί κανονικά. Είχαμε την αυτοψία, είναι εντάξει, κερκίδε, υπόγεια όλα, γραφεία, τα πάντα. Είναι εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γενικότερα είναι μια καλή κατασκευή, έτσι έλεγαν παλιά. Έτσι. Είναι, ναι, ναι, είναι εντάξει. Η κατασκευή θεωρώ ότι είναι το 60-70 αλλά έχει σταθεί πάρα πολύ καλά mm -hmm. με το γεγονό αυτό. Έχετε κάνει αυτοψίε από χθε και σε από άλλα κτίρια. Από χθε, βέβαια, σε όλα τα δημόσια, σε σχολεία. Mm -hmm. Είναι εντάξει. Γενικότερα η ανταπόκριση των κτιρίων φαίνεται πως υπήρξε Παρα... ικανοποιητική, έτσι. Ναι, έτσι νομίζουμε κι εμεί.